Okay. Δεν ξέρω τι αναζητάω. Το ξέρεις. Να το παίξουμε στο κορώνα. Κάτσε, περίμενε. Υπάρχει βοήθεια κοινού στα χαρτιά σας. Ναι, στα χαρτιά μας. Α, έχουμε το. Ναι. Βγάζουμε τα μεγάλα όπλα τώρα. Να χαμηλώσουμε τα φώτα. Και καθεστώς καλά είναι. Αν δεν απαντάς, πάρε τώρα. Υπάρχει βοήθεια κοινού γιατί είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Έχει δει την εκπομπή του Θέμη στο ΜΑΔ. Τι εξομολογείτε. Ναι, πες ναι. Έχει έρθει κιόλα. Αχ, ναι. Μπράβο. Κάτι τέτοιο. Έφερα στον Τζιόβο στο ξενοδοχείο. Δεν ήταν καλεσμένο. Θα τα ακούσετε, ωραία τώρα. Για πείτε. Και μπήκε στο. Δεν είχε έρθει καλεσμένο. Είχε έρθει. Α, εντάξει. Λοιπόν. Έχουμε τι κάρτε μα έτοιμε. Γιατί. Όχι, το κάνουμε για να σε βοηθήσουμε. Γιατί δεν ξέρω. Οπότε θα σου έχουμε τι. Πώ. Ωραία. Λοιπόν, ερώτηση πρώτη. Παναγιώτη μου. Φόρεσε και το καπέλο. Βέβαια, γιατί είναι πολύ σωστός. Βεβαίως. Λοιπόν. Παναγιώτη. Α, Ορέστη. Πόσο μετράει η γνώμη των κοντινών σου ανθρώπων όταν πρέπει να επιλέξεις σύντροφο. Α, μόνο όταν σοβαρέψουν έχεις τα πράγματα. Έχεις τρεις απαντήσεις. Ναι, έχεις τρεις απαντήσεις. Α, μόνο όταν σοβαρέψουν τα πράγματα και θέλω να τους τη γνωρίσω. Β, θα ήθελες να την αποδεχτούν για να είσαι πιο ήρεμος. Και Γ, όσο και να τους αγαπάς, η επιλογή σου δεν τους αφορά. Α. Όταν σοβαρέψουν λοιπόν τα πράγματα και θα ήθελες να την γνωρίσουν. Το κυκλώνουμε. Αλφα λοιπόν. Κυκλώστε το αλφα, tickle the box. Να πούμε ότι ψάχνουμε αν είσαι ρομαντικός ή παθιάρης. Αυτό ναι, το ψυχολογικό ζητάει, τεστ. Ναι, εγώ το έθεσα πολύ. Ναι, εντάξει, οκ. Ναι. Okay. Την ηρεμία ή το πάθος. Κωνσταντίνα. Δεν πρέπει να του αρέσει πολύ όμως. Ποιο? Το παιχνίδι. Για να δούμε. Δεν πειράζει, εμείς θα το κάνουμε. Θα του αρέσει. Λες, να μην φοβάμαι. Αυτό δημιουργεί ένα ηχείο το καπέλο. Μιλάω και πότε. Αυτή την ερώτηση έχω εγώ. Λοιπόν, του πόσο μπορείς να ρισκάρεις για μια παθιασμένη σχέση. Α. Πολλά, αρκεί να μην καταστρέφουν την εικόνα του παραμυθιού. Β. Δεν σου αρέσει το παιχνίδι όταν έχεις να κάνεις με ανθρώπινες σχέσεις. Και Γ. Βλέπεις το ρίσκο σαν παιχνίδι και μπορείς να κάνεις ακραία πράγματα για μια τέτοια σχέση. Γ. Oh. Μ' αρέσει γιατί είσαι γρήγορος. Ανατρεπτικός. Παρότι ψάχνει ακόμα τον εαυτό σου, ξέρει τι. Και εγώ νομίζω αυτό. Νομίζω ότι απαντάει λίγο στην ώρα. Ό,τι του φανεί, του λέει. Δεν ξέρει, παιδιά, αυτό που μου έρχεται. Έτσι, κοντά αυτό που λέμε. Α, ναι, ναι, δεν τυχαίο. Τα βλέπω και εκεί, γι' αυτό απαντάω. Α, εντάξει. Το διαβάζω. Γάμα. Ερώτηση νούμερο 3. Τι θεωρεί πιο ελκυστικό σε μια γυναίκα. Εδώ δώστε του την κάρτα στο monitor. Ωραία. Να είναι γενναιόδορη. Β. Να είναι υπεύθυνη και να έχει έντιμη συμπεριφορά. Και Γ. Να έχει μια μυστηριώδη φιγούρα που χρειάζεται ψάξιμο. Για να την ανακαλύψεις. Β. Να είναι υπεύθυνη και να έχει έντιμη συμπεριφορά. Mm. Μάλιστα. Εντάξει. Εδώ είπες ψέματα. Εγώ νομίζω το γάμα ότι θα έλεγε. Και εγώ αυτό πιστεύω. Καλά, ναι. Μας απογοήτευσες. Θέμη. Είναι ο ίδιος μυστηριώδης, οπότε σου λέει τι να ψάξει, να είναι και οι άλλοι. Ξέρεις τι κάνει. Ψάξε, ψάξε. Λέει άλλα για να μην μπορούν να πάνε να βγάλουν σούμα. Ξέρει τι κάνει. Είναι. Σας είπε και τα μαθηματικά. Σου λέει θα βγάλουν σούμα με την καμία. Να πατάμε εμείς αντί για Ορέστη. Ναι. Τι νομίζουμε εμείς. Λέγεται. Άκου να δεις. Όχι. Ορέστη, έχεις την τάση να προσπαθείς να αλλάξεις τους ανθρώπους προς το καλύτερο. Α. Σίγουρα υπάρχει περιθώριο βελτίωση στο χαρακτήρα ενός ανθρώπου. Β. Όχι. Το θέμα είναι να σου ταιριάζουν έτσι ακριβώς όπως είναι. Γ. Όταν είσαι εγωτευμένος, αλλάζεις για εκείνη, αλλά και εκείνη για σένα. Γ. Το Γ λοιπόν. Okay. Αλλάζεις. Να του κάνω μία τελευταία και όξω την πόρτα. Ε, 7 πρέπει να είναι. Δεν θα βγάλετε σούμο, εντάξει, 7. Λοιπόν, τι σημαίνει για σένα σχέση. Σούμο θα βγάλετε. Σούμο, παλές, τι θα βγάλουμε. Τι σημαίνει για σένα σχέση. Δύο ψυχές ενώνονται στην αιωνιότητα. Δύο άνθρωποι που ξέρουν να δίνουν και να παίρνουν. Μια ενέργεια που ξυπνά πάθη, έντονα συναισθήματα και ενθουσιασμό. Γάμα. Okay. Ωραίστη. Πώς αντιδράς. Συνεχίζω, έτσι. Βεβαίως. Πώς αντιδράς όταν γνωρίζεις κάποια για πρώτη φορά. Α. Συνήθως ενθουσιάζεσαι και στο τέλος την πατάς. Β. Πολύ σπάνια πέφτεις έξω και η πρώτη εντύπωση είναι καθοριστική. Γ. Δεν συνηθίζεις να κρίνεις τους ανθρώπους από το πρώτο ραντεβού. Χρειάζεσαι το χρόνο σου. Β. Μας έχει. Γρήγορος, Ορέστης. Λοιπόν, και η τελευταία. Εδώ κρίνονται όλα. Ναι, ναι. Ποια είναι για σένα η τέλεια γυναίκα. Αυτή που θα σου μαγειρεύει και θα σου τρώνε το τραπέζι υπό το φως των κεριών. Εκείνη η οποία μπορείς να βασιστείς σε μια δύσκολη στιγμή ή εκείνη που κάνει την επιθυμία σου πράξη χωρίς καν να της το πεις. Ναι, είναι γάμα νομίζω. Ξέρεις, μπορεί καμία. Γάμα. Γάμα. Είπε.
Είσαι τύπος γάμα. Είσαι τύπος γάμα, λοιπόν. Τελεία. Θα διαβάσω εγώ τι είναι. Θες εσύ. Μπορώ. Θα διαβάσει εκείνος. Το γάμα, λοιπόν. Θεατρικά όμως, ε. Αναζητάς το πάθος και τη φλόγα. Για σένα μιλάει, αναζητώ. Βεβαίως. Η σχέση για σένα είναι μια περιπέτεια. Για μένα θα τα πεις στο πρώτο πρόσωπο. Η σχέση για μένα. Η σχέση για μένα είναι μια περιπέτεια. Πρέπει να έχει το μυστήριο και το παιχνίδι. Αλλιώς βαριέμαι. Πρέπει η γυναίκα που γνωρίζεις να σου αφήνει ερωτηματικά και να σε έχεις, να μου αφήνει ερωτηματικά και να με έχεις εγρήγορση. Να παίζει μαζί μου και να με εντριγκάρει. Όταν όλα γίνουν στα μάτια μου ρουτίνα και καθημερινότητα, τότε νιώθω την ανάγκη να φύγω τρέχοντας. Έτσι. Μήπως όμως να ανακαλύψω άλλους τρόπους να διασκεδάζω με εκείνη που αγαπάω, αντί να αλλάζω τις γυναίκες αυτά που κάμισα. Ε! Για μας! Μπράβο! Αυτό ήταν το δεύτερο casting. Ο υπέροχος κύριος Γιώβας ήταν αυτός, ο οποίος διαβάζει και μόνος του τα τεστ των αποτελεσμάτων, τα αποτελέσματα μάλλον του τεστ που του βάζει. Εγώ για μένα πόσο κοντά είσαι. Ήτανε κοντά, ε. Ήτανε. Είσαι. Ναι. Δεν ήταν και πολύ μακριά. Λακωνικός. Ναι. Εντάξει, τουλάχιστον δεν ήμασταν και στην άλλη άκρη. Όχι, όχι, δεν ήμασταν στην άλλη άκρη. Εγώ τελικά καταλάβω ότι ξέρεις περισσότερο τον εαυτό σου από ό,τι νομίζεις. Από ό,τι νομίζεις εσύ, μήπως. Όχι, γιατί πριν έλεγες ότι τον ψάχνω, τον κάνω, όχι, τον ψάχνω. Πολύ γοργότα, είπε, μου βάζεις λίγο. Εσένα σε ρωτήσαμε τι τύπος είσαι. Τι σε ρωτήσαμε, ποιος είσαι και λες ότι ακόμα τον ψάχνω. Τον ψάχνω, μας είπε. Στα πολυβόλο σε ρωτήσεις. Δεν είπα έτσι, αυτό το είπατε εσείς. Τι δέχτηκε. Δεν το ρωτήσαμε και είπα δεν ξέρω τι είμαι. Είπε ποιος ξέρει και τι είναι. Νομίζω κάπως αυτό έτσι είπε. Κανείς ξέρει τι είναι. Αυτό είπα. Ούτε αυτό το είπα εγώ. Το Παναγιώτης το είπε και αυτό. Όλα εγώ τα είπα σήμερα. Ο Ρέστης είναι καταπληκτικός. Τρελή όλη. Να τσακωθείς μαζί του για κάτι και να σου λέει εγώ είπα τέτοιο πράγμα. Κάνε μας τη χάρη κουπαλιά. Και να σε βγάλει τρελή. Και να καταπίνεις τα ερμηστικά με τις κούφες. Θα είναι φοβερό σε παιχνίδια τύπου χαρτιά. Σε επιτραπέζι είσαι καλός. Ναι. Είμαι πολύ καλός στην παντομίμα. Ανταγωνιστικός. Α, πρέπει αυτό να παίξουμε. Πρέπει, πρέπει να παίξουμε μια παντομίμα. Πρέπει να παίξουμε μια παντομίμα με τον. Όχι. Τώρα που είναι και 42. Αυτό σχέδιο. Είναι και 42, Παύλο. Και τι έγινε. Θα πάρουμε over. 4 λεπτά στην παντομίμα. Το παιχνίδι είναι ένα λεπτό. Γυρνάει ο χρόνος. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δεν θέλεις να μας περιμένει. Δεν θέλω, όχι. Είσαι σαν τα παιδάκια που παίζουμε στο σχολείο και θα παίξει. Όχι, δεν παίζω. Όχι, όχι, παίζω. Μικρό τέτοιο θα ήταν, μην νομίζει. Σπασικλάκι. Όχι, καθόλου. Με το σύριαλ τι. Τα γυρίσματα έχουν σταματήσει τώρα. Ναι, αλλά θα αρχίσουν μάλλον. Α, τα βρήκατε. Κάτι γίνεται, κάτι γίνεται. Δόξα τω Θεώ, γιατί την προηγούμενη. Είχαμε ένα ραντεβού στον Αντένα χθες. Πολύ ευχάριστα τα νέα που μας λες, γιατί πριν τρεις εβδομάδες είχαμε τη Ρένια και μας είχαν πει ότι ήσασταν έτοιμοι να κινηθείτε νομικά. Είχατε ήδη κινηθεί νομικά. Είχαν κινηθεί ήδη οι υπόλοιποι. Εγώ όχι, γιατί ήμουν καλυμμένος κατά ένα μεγάλο μερίδιο. Α, ωραία. Και τώρα είχατε ένα ραντεβού και τα πράγματα πάλι καλά. Δείχνουν καλά. Πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Βαίνουν καλώς. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί είναι για το αμάρτημα της μητρός μου μιλάμε, για το σύριαλ του Αλέξανδρου στον και Αντένα. Μιλάμε για αυτή τη σεζόν, φαντάζομαι, μέχρι τον Ιούνιο, έτσι να προλάβετε να γυρίσετε. Γίνουν άλλα 4 επεισόδια. Τέλεια. Άντε, να ξαναρχίσετε και να. Οπότε που σημαίνει ότι άμα αυτό, πότε θα ξεκινήσει να προβάλλετε. Σε κανένα μήνα, δύο. Ναι, το πολύ. Ξέρω, μπορεί να έχουν γυρίσει και κάποιον να μην έχει παιχτεί. Μόνο 4 επεισόδια είναι. Μετά το Πάσχα, ίσως. Μετά το Πάσχα είναι Μάιος. Να, τι αλλιώς. Δηλαδή, αν πέφτει 28, άρα το Πάσχα πέφτει 4-5 Μαΐου. Εκεί που λες ότι δεν είναι αστείος, ας πούμε, ο Ρέστης, εκεί που είναι πολύ πλάκα ο ρόλος του εκεί, ας πούμε. Ούτε αυτό θα το έχει δει. Το έχω δει. Το έχω δει. Είσαι εκνευριστικός. Νομίζω ότι υπάρχει βεντέτα και θα πω το έχω δει. Δεν είναι πλακατζής. Είναι ο ρόλος. Όχι, βγάζει γέλιο. Όχι, όχι. Δεν βγάζει γέλιο. Δεν βγάζει γέλιο με την παραδοσιακή έννοια. Τώρα του εκονομάζει και το ρόλο, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνω. Εσύ είστε εγώ τι. Ναι, όχι, εγώ γελάω με τον Ορέστη πολύ όσο φορέ τον έχω δει. Στα κωμικά και τσαλακώνεται και τσαλακώνεται και αστείο είναι. Στο θέατρο θα έρθετε. Θα έρθουμε. Αφού είναι παιδικό μα, είπε. Εντάξει, και εγώ θα πάω. Είναι για μεγάλου. Είναι για μεγάλου. 5 με 99. 5 με 99. 5 με 99, σαν τα παιχνίδια. 5 με 99, είμαστε μέσα στο target group τη παράσταση. Και είμαστε έτοιμοι για ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Α, πες μας παρακαλούμε για να βοηθήσουμε στην κλήρωση να δώσουμε το iPhone μας το 5. Ένα αριθμό από το 1 μέχρι το 2207. 1954. Το 1954, τι. Νίκο μου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να σας πούμε ποιος κερδίσει το iPhone 5. Γιώργος.